Με σύνθημα «Το μέλλον δεν θα έρθει από μονάχο του αν δεν πάρουμε μέτρα κι εμείς», εμπνευσμένο από στίχους του ποιητή της Επανάστασης Βλαντιμίρ Μαγιακόφσκι, πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην Πρέβεζα στο πάρκο του Πυροβολικού το 43ο φεστιβάλ της ΚΝΕ και του Οδηγητή. Το πρόγραμμα περιέλαμβανε ροκ, συναυλία, παραδοσιακό υπηρώτικο γλέντι με την ορχήστρα των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Ιωαννίνων, καθώς και επίδειξη break dance. Η κεντρική ομιλία πραγματοποιήθηκε από την Κατερίνα Μιχαλιού, μέλος της Επιτροπής Περιοχής Υπήρου Κέρκυρας Λευκάδας του ΚΚΕ. Ο λαός μας, λοιπόν, πρέπει να επαγρυπνεί, γιατί μόνη δύναμη είναι η λαή. Και γιατί η κυβέρνηση της χώρας μας, εκπροσωπώντας τις επιδιώξεις και τους στόχους του εγχώριου κεφαλαίου, μπλέκει ακόμα πιο ενεργά το λαό μας και τη χώρα μας σε αυτούς τους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς. Η επιδίωξη να γίνει η χώρα κόμβος μεταφοράς ενέργειας και πυρευμάτων, η λεγόμενη γεωστρατηγική αναβάθμιση, αυτός ο στόχος σέρνει πιο βαθιά τη χώρα μας στο κουβάρι των αντιθέσεων, στον κίνδυνο των πολεμικών εμπλοκών. Ήδη άλλωστε εκφράζονται αντιθέσεις σε ό,τι φορά την εξόριξη και την αξιοποίηση των υδρογονανθράκων και στη χώρα μας, αλλά και εδώ στην περιοχή μας, στην Ήπειρο και στο Ιόνιο. Με την ορυκτή περιουσία που ανήκει στο λαό κάνουν business και από την άλλη λαϊκές οικογένειες μένουν παγωμένες το χειμώνα με ακριβά καύσιμα, έκθετες στους κινδύνους των πολέμων για αυτόν ακριβώς τον πλούτο που δεν αξιοποιείται προς όφελός του. Οι λαοί λοιπόν δεν έχουν κανένα κοινό συμφέρον με τους εκμεταλλευτές τους. Δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε από την άλλη με την εργατική τάξη άλλων χωρών με τους άλλους λαούς. Αντίθετα, μας ενώνει το κοινό συμφέρον της πάλης για μια ζωή χωρίς εκμετάλλευση και φτώχεια, χωρίς αφεντικά, με τους λαούς να καρπώνονται τον πλούτο που παράγουν. Τώρα και παντού πρέπει να οργανωθεί ακόμη πιο αποτελεσματικά ο αγώνας για απεμπλοκή και καμία συμμετοχή της χώρας μας στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους στα σφαγεία του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με άμεση απεμπλοκή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων από όλες τις επιχειρήσεις έξω από τα σύνορα. Με κλείσιμο όλων των ξένων στρατιωτικών εγκαταστάσεων και να μην ξεχνάμε και το ρόλο της βάσης του ΑΚΤΙΟΥ εδώ στην περιοχή, που το εργατικό κίνημα της περιοχής έβαλε στο επίκεντρο μέσα στο καλοκαίρι. Μέσα από τις εκδηλώσεις του 43ου Φεστιβάλ, η ΚΝΕ τιμά την επέτειο της Μεγάλης Σοσιαλιστικής Επανάστασης, που αποτέλεσε κοσμοϊστορικό γεγονός με το βλέμμα όμως στραμμένο στο μέλλον, διαδίδοντας την επικαιρότητα και αναγκαιότητα της πάλης ενάντια στο βάρβαρο εκμεταλλευτικό σύστημα του καπιταλισμού, της πάλης για την οικοδόμηση του σοσιαλισμού της κοινωνίας, που καταργεί την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση. 100 χρόνια! Λοιπόν, από την πείρα της Οκτωβριανής Επανάστασης δείχνουν ότι ο καπιταλισμός μπορεί να ανατραπεί.
Ο λαός μας έχει πείρα. Πάνω από 25 χρόνια από την εκδήλωση της Αντεπανάστασης και την ανατροπή του σοσιαλισμού στην Ανατολική Ευρώπη, ο λαός μπορεί πλέον να δει καθαρά τις συνέπειες που έχει η παλινόρθωση του καπιταλισμού για τους λαούς των χωρών που οικοδομούσαν τον σοσιαλισμό, αλλά και συνολικά για τους λαούς του κόσμου. Η ανατροπή του σοσιαλισμού έκανε σφοδρότερη την υπεριαλιστική επιθετικότητα και τους πολέμους. Τώρα μπορεί καλύτερα να καταλάβουν ότι ο αέρας της ελευθερίας που ενέπνευσε τάχα στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες, όπως έλεγαν τότε οι απολογητές του καπιταλισμού και οι οπορτουνιστές, ήταν αέρας που σάρωσε τα δικαιώματα, τις κατακτήσεις και προπαντών τις σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων και των άλλων λαϊκών στρωμάτων σε αυτές τις χώρες και παντού. Ο λαός μας έχει πείρα. Έζησε δεκάδες κυβερνητικές αλλαγές και κόμματα στην Ελλάδα. Έζησε και ζει άπειρες υποσχέσεις για καλύτερες μέρες, αν κάνει θυσίες για το κεφάλαιο. Έχει βιώσει και την καπιταλιστική κρίση και την καπιταλιστική ανάπτυξη. Έχει ζήσει την κατηφόρα και με δραχμή και με ευρώ. Έχει ζήσει διάφορες παραλλαγές αστικής διαχείρισης. Η πείρα δείχνει από όλες τις πλευρές της ζωής των εργαζομένων και σε όλες τις χώρες ότι σε αυτό το δρόμο ανάπτυξης, σε αυτό το σύστημα, η εργατιά, τα λαϊκά στρώματα συνεχώς βαρυγκωμάνε. Βλέπουν όχι μόνο συνεχώς να χάνουν δικαιώματα, αλλά το πιο κύριο, να μεγαλώνει συνεχώς και δραστικά η ψαλίδα ανάμεσα στον πλούτο που παράγουμε, στις δυνατότητες της χώρας μας να ζήσουμε όλο και καλύτερα και σε αυτά που τελικά απολαμβάνουμε.